αρχίσουμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το σημερινό μας θέμα, το μέτρο της διαθεσιμότητας, ποιοι πλήγονται και ποιοι πλήττονται, με συγχωρείτε, από αυτό το νέο μέτρο της κινητικότητας διοικητικών υπαλλήλων και όχι μόνο, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο διοικητικοί υπάλληλοι μεταξύ της διάταξης της κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, είναι και άνθρωποι που βρίσκονται σε νευραλγικές θέσεις πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Μαζί μου στο στούντιο έχουμε τον κύριο Χρήστο, με συγχωρείτε, τον κύριο Νίκο Χριστογιάννη, είναι τεχνολόγος ακτινοθεραπείας στο Αρετέιο Νοσοκομείο Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστογιάννη. Καλησπέρα, κύριε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ότι καλύτερο για την εκπομπή σας. Και θα σας πω ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα από βάση της κοινής υπουργικής απόφασης που υπογράφηκε από τον κύριο Αρβανιτόπουλο με τον αριθμό ΦΕΚ 2384. Έχει περάσει προς τα έξω όσον αφορά μόνο διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν έχει μόνο διοικητικούς υπαλλήλους. Έχει πολλούς κλάδους. Έχει πολλές πανεπιστημιακές κλινικές και πολλοί διοικητικοί υπάλληλοι απασχολούνται μέσα και σε πανεπιστημιακές κλινικές. Συγκεκριμένα επηρεάζει τον κλάδο των κοινωνικών υπηρεσιών, ο οποίος έχει να κάνει με παραϊατρικά επαγγέλματα. Όταν λέμε παραϊατρικά επαγγέλματα, να σας αναφέρω κάποια, για να μην γίνω και κουραστικός, τεχνολόγους ακτινοθεραπείας όπως είμαι εγώ, αποχειριστές ιατρικών συσκευών αξονικός, τομογράφος, παρασκευαστές, νοσηλευτές, τραυματοφορείς κτλ. Οπότε βλέπουμε πως βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης, πολλές πανεπιστημιακές κλινικές υποβαθμίζονται. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε τρεις τεχνολόγοι ακτινοθεραπείας στο Αρετέιο Νοσοκομείο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε να κάνουμε με την ακτινοθεραπεία, έχουμε να κάνουμε με ασθενείς και αυτή τη στιγμή, υποβαθμίζοντας εντελώς το πανεπιστήμιο και την κλινική, βλέπουμε πως τελικά οι ασθενείς είναι αυτοί που την πληρώνουν. Έχουμε να κάνουμε με το πολύ σκληρό κομμάτι των κακοήθινων πλασμάτων. Έχουμε να κάνουμε με καρκινοπαθείς. Είναι πολύ ευαίσθητο το σημείο είναι αυτό και το κομμάτι. Είναι πολύ ευαίσθητο, όπως το λέτε. Και αυτό θέλω να θίξω. Ακριβώς. Έτσι. Να πούμε ότι όλα αυτά που θα πούμε σήμερα τα γνωρίζει ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος το γνωρίζει. Εξάλλου από το νοσοκομείο μας έχει φύγει μια επιστολή από τον καθηγητή χειρουργικής πρόεδρος της εφορίας. Σας την έχω παραδώσει. Από τον κύριο Βόρο. Στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων, σε συνέχεια των επικοινωνιών που έχουμε σαν νοσοκομείο, βεβαίως, για το Αρετέιο μιλάμε συγκεκριμένα, με το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας, σας ενημερώνω σαν ενδεικτικό παράδειγμα των προβλημάτων του νοσοκομείου από ενδεχόμενη διαθεσιμότητα μετακίνηση προσωπικού μας, ότι η ακτινοθεραπευτική μονάδα του Αρετέιου του νοσοκομείου καλύπτεται από τρεις εξειδικευμένους τεχνολόγους που πρακτικά είναι αριθμός ασφαλείας. Σε περίπτωση μετακίνησης έστω και ενός, δεδομένου ότι ο καθένας εκτελεί ειδικό έργο, διαταράσσεται η λειτουργία της μονάδος σε βαθμό αδιεξόδου. Η επίπτωση στην περίπτωση αυτή αφορά περίπου 1.000 ασθενείς το χρόνο, πάσχοντες από κακοήθινο πλάσματα, οι οποίοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία στο πρόγραμμα του νοσοκομείου μας. Η σημερινή πρόσθετη επιστολή μου κρίθηκε σκόπιμη μετά την προσθήκη που έγινε στις ομάδες προς διαθεσιμότητα μετακίνηση της κατηγορίας μόνιμη και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ κοινωνικών υπηρεσιών. Ακριβώς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακριβώς αυτό θέλω ο να πω. Ο πρόεδρος λοιπόν της εφορίας, ο κ. Διονύσης Βόρος, καθηγητής χειρουργικής. Καθηγητής στο Αρετέιο Νοσοκομείο. Πρόεδρος του νοσοκομείου, του Αρετέιου Νοσοκομείου. Οπότε έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται. Από εκεί πέρα και εγώ οφείλω να ενημερώσω: οι ασθενείς που υποβάλλονται αυτή τη στιγμή είναι όλοι με το ερωτηματικό. Λειτουργεί, δεν θα λειτουργεί. Αύριο θα κάνω τη θεραπεία μου, δεν θα κάνω. Και βλέπουμε τελικά από αυτούς τους ανθρώπους έχει χαθεί η ελπίδα, έχει χαθεί το χαμόγελο και πάλι φαίνεται θα μπουν σε λίστες αναμονής που θα περνάνε τους 2, τους 4, τους 6 μήνες. Το εδώ Πανεπιστήμιο Αθηνών θα ήθελα να σας τονίσω. Ναι, έχουμε το ΦΕΚ. Σας το έχω παραδώσει και αυτό. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει δύο γραμμικούς επιταχυντές. Είναι ο γραμμικός επιταχυντής στο Αρετέιο Νοσοκομείο και ο γραμμικός επιταχυντής του Ευγενιδίου Θεραπευτηρίου. Που μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα ακτινοθεραπείας, το οποίο διαθέτει το νοσοκομείο, το Αρετέιο. Το Αρετέιο διαθέτει από τα δημόσια ίσως το πιο σύγχρονο μηχάνημα ακτινοθεραπείας μαζί με το πιο σύγχρονο σύστημα σχεδιασμού
Η δωρεά του και συγκεκριμένα μπήκε πριν 4-5 μήνες με την δωρεά που μας έκανε ο ΠΑΠ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για το νέο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας και τον αξονικό τομογράφο που μας δωρήσανε. Και το σύστημα υπερθερμίας. Πλέον λοιπόν έχουμε ξεφύγει και από τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Έχουμε μπει μάλλον πολύ περισσότερο στα ευρωπαϊκά στάνταρ και οι τεχνικές που διαθέτουμε και κάνουμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ακτινοθεραπεία είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει. Εξάλλου, σας έχω πει, σας ενημέρωσα πως τα τρία μεγάλα νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν το μεγαλύτερο όγκο των ασθενών είναι τρία. Είναι ο Άγιος Σάββας, το Αττικό Νοσοκομείο και το Αρετέο Νοσοκομείο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο όγκο των ασθενών. Τα άλλα δύο δημόσια που έχουν γραμμικούς είναι το Μεταξά και η Αγία Ανάργυρα. Αλλά αυτά τα τρία μεγάλα εξυπηρετούν μεγαλύτερο όγκο. Οπότε καταλαβαίνετε, σε περίπτωση που το τμήμα μας υπέστη, επηρεαστεί από την κινητικότητα, διαθεσιμότητα, παύλα, απόλυση, τι θα γίνει με αυτούς τους ασθενείς. Και να μείνουμε εδώ για το θέμα της διαθεσιμότητας, όπως είπατε και εσείς. Μέσα στο ΦΕΚ αναφέρεται 15 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου κοινωνικών υπηρεσιών. Δεν είναι μόνο λοιπόν διοικητικοί υπάλληλοι. Δεν είναι διοικητικοί υπάλληλοι. Αυτό σας είπα, σας έχω δώσει και την επιτηρίδα του Πανεπιστημίου. Αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας. Η επιτηρίδα του Πανεπιστημίου δείχνει ακριβώς ποιοι υπάλληλοι, ποιες πανεπιστημιακές κλινικές αυτή τη στιγμή θίγονται και πού είναι ο καθένας, σε ποιο πόστο, να το πω έτσι. Είναι πολύ αναλυτικά όλα. Το Υπουργείο Παιδείας νομίζω το γνωρίζει αυτό. Απλά λογικά ήθελε να βάλει και τον κλάδο μέσα των παραϊατρικών και να βγει προς τα έξω το κομμάτι των διοικητικών υπηρεσιών. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν είναι μόνο διοικητικές υπηρεσίες. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι υπηρεσίες του πιάνουν από παιδικό σταθμό μέχρι γραμμικό επιταχυντή. Έχει πάρα πολλές υπηρεσίες και πάρα πολλές δομές. Ωραία. Να μας μιλήσετε λίγο για την προσωπική σας εμπειρία. Είστε σε μία θέση, σε ένα πόστο θα λέγαμε, που χειρίζεται χειρίζεται τον γραμμικό επιταχυντή τελευταίας γενιάς. Ναι. Ο οποίος χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση καρκινικών όγκων. Έτσι ακριβώς. Αντιμετωπίζουμε καρκινικούς όγκους, κακοήθεις νεοπλασίες θα το έλεγα καλύτερα. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είναι δύο τα τμήματα. Ένας ο γραμμικός επιταχυντής στο Αρετέο Νοσοκομείο και ο δεύτερος στο Ευγενίδιο Θεραπευτήριο του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ανοίγουν και τα δύο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξυπηρετούμε ημερησίως γύρω στα 100 με 120 άτομα ημερησίως. Συγκεκριμένα στο παρελθόν, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πως το Ευγενίδιο Θεραπευτήριο εν έτη 1994 μέχρι 2005-2006, δηλαδή όταν εγκαινιάστηκε η ακτινοθεραπευτική μονάδα του ΠΕΔΟΝ, εξυπηρετούσε ένα μεγάλο αριθμό παιδιατρικής ογκολογίας. Δηλαδή εξυπηρετούσε παιδάκια τα οποία είχαν πρόβλημα με κακοήθες νεοπλασίες μέχρι να εγκαινιαστεί ο γραμμικός επιταχυντής του ΠΕΔΟΝ. Οπότε βλέπουμε η προσφορά είναι τεράστια. Είναι τεράστια η προσφορά του συγκεκριμένου τμήματος, γιατί έχει προσφέρει υπηρεσίες υψηλότατες και το έργο είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, δεν είναι απλά ένα απλό έργο. Εκεί ήθελα να αναφερθώ. Έτσι, και βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να τιμωρούμαστε. Αντί, εγώ θα έλεγα και το Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να τιμήσει, δεν μιλάω συγκεκριμένα για μένα, μιλάω συγκεκριμένα για τον καθηγητή μας, για το τμήμα ακτινοφυσικών, όλοι αυτοί οι αφανείς ήρωες και όλο αυτό το έργο που έχουν επιτυχάνει τόσα χρόνια, θα έπρεπε να τιμηθούμε και από το Υπουργείο Υγείας και από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εγώ αυτό βλέπω. Εξυπηρετούσαμε δηλαδή, για να καταλήξω, και το ίδιο το ΠΕΔΟΝ, εκτός από τους ασθενείς που είχαμε τους εξωτερικούς, που έχουμε να κάνουμε με παιδάκια και με κακοήθειες νεοπλασίες, μέχρι το 2005. Μιλάμε για 11-12 χρόνια. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργούσε και σαν παιδιατρική ογκολογική κλινική, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα. Εγώ συγκεκριμένα, επειδή έχει τύχει πολλές φορές, πολλά χρόνια να κάνω θεραπείες και στα παιδάκια, να κτηνοβολούμε σπονδυλικές στήλες, εγκεφάλους, όλα αυτά, κρυβόμουν από πίσω στο μηχάνημα και έσφιγγα τη γροθιά για να μην μπορώ να μην φύγει το δάκρυ, ας πούμε, να μην φανεί. Πώς να σας το πω, δηλαδή, ήταν πολύ σκληρές εικόνες που ζήσαμε. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να τιμωρούμαστε. Πιστεύετε ότι σας τιμωρούν, δηλαδή? Εγώ αυτό βλέπω, ναι. Δεν έχω δει κάτι παραπάνω. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε. Εγώ βλέπω αυτό. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Ας μου πει ο κύριος Αρβανιτόπουλος τι βλέπει. Εγώ αυτό βλέπω. Γιατί πιστεύετε ότι δεν παρουσιάζεται και ο δικός σας κλάδος
προς τα έξω. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ σημαντικές θέσεις και γνωρίζουν και έχουν μάθει να χειρίζονται πολύ συγκεκριμένα μηχανήματα, που αυτά τα μηχανήματα σώζουν ζωές ή είναι, πώς να το πω, το σημαντικότερο για την διάγνωση μιας ασθένειας ή να βοηθηθεί ο ασθενής, να καταλάβει ο γιατρός τι έχει. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Αλλά από εκεί πέρα σας είπα, το θέμα δεν είναι μόνο τι λέω εγώ. Το θέμα είναι τι λένε και από το Υπουργείο Παιδείας και όσοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Εσείς τι αντιμετωπίζετε καθημερινά? Εγώ αντιμετωπίζω καθημερινά πολλά πράγματα. Και όχι μόνο εγώ, και οι συνάδελφοί μου, ο καθηγητής μας, ο κύριος Ιωάννης Κούβαρης, η ακτινοφυσική μας, ο πρόεδρος του νοσοκομείου, οι συνάδελφοί μου όλοι. Αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Αυτή τη στιγμή σας είπα, είναι όλοι με ένα ερωτηματικό. Χωρίς το χαμόγελο στα χείλη, που προσπαθούσαμε να τους κάνουμε να ξεχαστούν, να σας το πω έτσι. Γιατί η θεραπεία είναι μισή ψυχολογία για μένα. Εκτός από την ακτινοθεραπεία, πρέπει να έχεις και το ρόλο του ψυχοθεραπευτή, για να μπορέσεις να δώσεις στον ασθενή τη δύναμη να μπορέσει να ανταπεξέλθει και τελικά να μπορέσει να θεραπευτεί. Αυτό είναι το μυστικό. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά πράγματα καθημερινά. Όπως σας είπα, σφίγγουμε το χέρι, σφίγγουμε την κροθιά και συνεχίζουμε μπροστά. Mm-hmm. Θέλουμε να χαρίσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους χαμόγελο, ελπίδα. Και γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό σήμερα είμαι εδώ εξάλλου, για να θέσω κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι τα γνωρίζουν, αλλά είναι... ίσως δεν θέλουν να τα βλέπουν ή θέλουν να τα καλύπτουν. Οπότε κάποιος πρέπει να τα πει κάποια στιγμή. Είναι μια δίκαιη διαδικασία, πιστεύετε? Τηρείται η αξιολόγηση? Για μένα όχι. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει γίνει όσον αφορά την αξιολόγηση σε άλλους τομείς. Αλλά να φορέσω όσο αφορά το Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγκεκριμένα δεν έχει γίνει δίκαια αξιολόγηση. Καταρχήν δεν υπάρχει, το μέτρο είναι εντελώς πρόχειρο. Δεν υπήρξε αξιολόγηση προηγουμένως. Απλά ήρθε μια κοινή υπουργική απόφαση. Παραβιάζεται αυτή τη στιγμή το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο είναι το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Και εκτός από αυτό, εντός ημερών, ο κύριος Αρβανιτόπουλος έχει πει το εξής, πως οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου που δεν θα συμπληρώσουν την ψηφιακή φόρμα στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ο καθένας πρέπει να κάνει μόνος του την ψηφιακή φόρμα στο Υπουργείο Παιδείας και να καταθέσει τα δικαιολογητικά του στο Μαρούσι στο Υπουργείο Παιδείας, θα βγει σε αυτοδίκαιη αργία. Οπότε καταλαβαίνετε, σε 2-3 μέρες, δεν γνωρίζω πότε ακριβώς, αν γίνει η τροπολογία στη Βουλή την Πέμπτη, από τη Δευτέρα θα είμαστε Τρίτη. Θα είμαστε σε αυτοδίκαιη αργία. Οπότε αυτοδίκαιη αργία είναι να έχεις κάνει ένα πλημέλημα, να έχεις κάνει ένα έγκλημα, θα το έλεγα έτσι. Δεν είμαστε εγκληματίες, είμαστε άνθρωποι που σώσουμε ζωές. Και προσπαθούμε για το καλύτερο. Προσπαθούμε να δώσουμε χαμόγελο, ελπίδα και να βγάλουμε τα δάκρυα από το πρόσωπο του κόσμου. Ο κόσμος τι σας λέει, κύριε Χριστογιάννη? Ο κόσμος είναι απογοητευμένος, δεν το πιστεύουν. Δηλαδή, σκύβουνε το κεφάλι και το μόνο που λένε είναι... Ποια θα είναι η επιβάρυνση αυτή τη στιγμή αν συγκεκριμένα άτομα από συγκεκριμένες θέσεις απομακρυνθούν? Σας εξήγησα ποια θα είναι η επιβάρυνση. Η συγκεκριμένη επιβάρυνση στο τμήμα, ένα τμήμα το οποίο για μένα είναι το διαμάντι της ακτινοθεραπείας, όχι επειδή είμαι εκεί. Μπορεί να το ακούσετε αν ψάξετε και κάνετε ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα και από άλλα νοσοκομεία. Εξάλλου το Αρετέιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Είναι το πρώτο πανεπιστημιακό νοσοκομείο που λειτουργεί εδώ και 100 χρόνια και έχει δείξει το επίπεδο του και στις υπηρεσίες υγείας και στα επίπεδα της ιατρικής εκπαίδευσης. Και μην ξεχνάμε, λειτουργεί από το 1968 το τομέα της ακτινοθεραπείας. Η πρώτη ακτινοθεραπεία στο Αρετέιο νοσοκομείο έγινε το 1924 με ραδιενεργό ράδιο. Αν μιλήσουμε τώρα να πω ένα κομμάτι της ιστορίας. Έτσι και βλέπετε πόσο μεγάλο ρόλο έχει παίξει όσον αφορά τον τομέα της υγείας. Mm-hmm. Το πανεπιστήμιο γενικότερα. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε συνεχώς μια υποβάθμιση. Δεν βλέπω κάποια ανάπτυξη. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, δεν βλέπω. Όταν μπορείς να διαγράφεις και να βαράς συνεχώς την παιδεία, τον τομέα της παιδείας, να κλείνεις σχολεία, να κλείνεις νοσοκομεία, να αφήνεις καρκινοπαθείς στον δρόμο, οι οποίοι θα παλεύουν σε λίστες και θα απευθύνονται σε ιδιωτικά κέντρα. Και θα πρέπει να μαζέψουν από 2, 4, 5, 6 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσουν να κάνουν τη θεραπεία τους ή να μην καταλήξουν οι άνθρωποι. Όταν δεν έχουν να πάρουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ, δεν έχουν να πάρουν ένα γάλα στο παιδί τους, δεν έχουν να βάλουν βενζίνη στα μάξι τους να μετακινηθούν,
τότε για τι κράτος μιλάμε? Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Εγώ τουλάχιστον αυτά βλέπω. Δεν ξέρω αν βλέπω κάτι. Ο κόσμος τα κρίνει στην προκειμένη περίπτωση. Ας κρίνει ο κόσμος εδώ πέρα. Για να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ αυτό βλέπω τουλάχιστον. Γίνεται. Δεν ξέρω τι βλέπει ο κόσμος και τι βλέπετε εσείς. Η δικιά μου γνώμη είναι αυτή. Πάντως, κατά καιρούς, όταν ξεκίνησε το μέτρο της διαθεσιμότητας και βγήκαν οι λίστες για τους 1.348 υπαλλήλους οι οποίοι θα απομακρυνθούν από διάφορες θέσεις πανεπιστημίων, υψηλόβαθμα στελέχη ανέφεραν αυτό που λέτε και εσείς, ότι θα πληγούν βασικά κομμάτια της λειτουργίας όπως οι κλινικές στα νοσοκομεία. Μα έτσι ακριβώς ο Πρίτανης είναι πλήρη ενημερωμένος, γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται. Λογικά δεν θέλανε να βγει το θέμα προς τα έξω, θέλανε να το συγκαλύψουν με τους διοικητικούς υπαλλήλους. Το ξαναλέω και θα το λέω πολλές φορές. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει πάρα πολλές πανεπιστημιακές κλινικές. Άμα σας αναφέρω, σας έχω δώσει την επιτηρίδα του Πανεπιστημίου. Θα γίνω κουραστικός. Θα πρέπει να σας διαβάζω 137 πανεπιστημιακές κλινικές. Είναι το Ευγενίδιο Θεραπευτήριο, είναι, θα ξεχάσω πολλά, δεν μπορώ να τα πω όλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του Πανεπιστημίου. Έτσι, απλά θέλανε λογικά να το συγκαλύψουν λέγοντας διοικητικοί υπάλληλοι. Διοικητικοί υπάλληλοι υπάρχουν ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο. Ό,τι είναι πανεπιστημιακό έχει διοικητικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους κοινωνικών υπηρεσιών που δρώνουν καθαρά στον κλάδο κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την. Σας τα έχω υπογραμμίσει και σας έχω δώσει ένα παράδειγμα. Στα εργαστήρια μικροβιολογία, στην ακτινολογία και σε πολλούς άλλους τομείς. Στο λαϊκό, στο αττικό. Κυταρολογικό, ακτινολογία στο Αττικό, παθολογικής φυσιολογίας και ομώνυμο εργαστήριο στο Λαϊκό επίσης. Αλφα εντατικής θεραπείας Ευαγγελισμός, γάμα καρδιολογική Λαϊκό, αλφα νευρολογική Αιγινήτιο, ευγενίδιο θεραπευτήριο σχεδόν όλο, τεχνολόγικη διοικητική υπάλληλη. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια, δεν μπορώ να σας τα αναφέρω όλα. Σας έχω δώσει την επιτηρίδα να ξέρετε ακριβώς το ΦΕΚ και την επιστολή του Προέδρου του Νοσοκομείου του Αρετέου. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα έχουν προχωρήσει οι διοικητικοί υπάλληλοι βέβαια και σε μια μηνυτήρη αναφορά που κατέθεσαν. Ναι, κατέθεσαν μια μηνυτήρη αναφορά στον Άριο Πάγο. Όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με την κοινή υπουργική απόφαση καταργείται το 49% του διοικητικού προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επειδή δήθεν είναι πλεονάζων χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία εκ νόμου αξιολόγηση. Έτσι ακριβώς, αυτό που σας τόνισα προηγουμένως. Δεν έχει γίνει κάποια αξιολόγηση. Μιλάμε για ένα πρόχειρο μέτρο, το οποίο το μόνο που θέλουν είναι αριθμούς. Γίνεται η παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος όσον αφορά το αυτοδίκητο του νοσοκομείου. Και από εκεί πέρα πλύνονται και οι πανεπιστημιακές κλινικές. Ο κόσμος έχει καταλάβει πως αφορά 498 διοικητικούς που λογικά είναι άνθρωποι που κάθονται στα γραφεία τους. Αλλά το ξαναλέω, δεν είναι άνθρωποι που κάθονται στα γραφεία τους. Είναι άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά μέσα σε εργαστήρια. Είναι άνθρωποι, κάποιοι διοικητικοί, σε νοσοκομεία και είναι και το διοικητικό μέρος του Πανεπιστημίου. Όπως σας είπα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συγκεκριμένα από παιδικό σταθμό μέχρι δύο γραμμικούς επιταχύτες. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι και πόσο ευαίσθητο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Απλά έχει παρουσιαστεί προς τα έξω, έχει παρουσιαστεί αυτό προς τα έξω. Για τον κλάδο δεν των αυτό. Κοινωνικών υπηρεσιών. Το λέει και η ίδια λέξη. Έτσι. Κοινωνικών υπηρεσιών. Ακριβώς. Σας είπα, κοινωνικές υπηρεσίες είναι από ένας τραυματιοφορέας, από ένας νοσηλευτής, από ένας μικροβιολόγος, μέχρι ένας τεχνολόγος ακτινοθεραπείας όπως είμαι εγώ. Αν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από αυτές τις θέσεις, τι θα γίνει, κύριε Χριστογιάννη? Δεν ξέρω, δεν θα ρωτήσετε εμένα, θα ρωτήσετε τον κύριο Αρβανιτόπουλο να σας απαντήσει. Εσείς που τα ζείτε καθημερινά. Εγώ σας είπα τι θα γίνει. Ένας άνθρωπος στο δικό μου τομέα, δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον άλλο τομέα. Θα διαλυθεί ο τομέας, θα διαλυθεί ο κλάδος, θα λειτουργήσει το νοσοκομείο, δεν θα λειτουργήσει. Εγώ πώς πιστεύω. Θα γίνει, γιατί αν αυτά τα αναρωτηθούμε εμείς και εσείς φυσικά που το βλέπετε λόγω προσωπικής εμπειρίας, πιστεύετε ότι δεν τα έχουν σκεφτεί οι άνθρωποι που έχουν πάρει τις αποφάσεις και έχουν προβεί σε τέτοια μέτρα? Γενικότερα σας είπα, όλο το μέτρο αυτό μου φαίνεται πρόχειρο. Δεν ξέρω τι έχουν σκεφτεί και τι έχουν ακριβώς στο μυαλό τους. Εγώ απλά σας είπα τι θα προκύψει με την αν εν τέλει προχωρήσει διαθεσιμότητα, κινητικότητα, παύλα πώληση. Τουλάχιστον στον τομέα το δικό μου, που γι' αυτό μπορώ να μιλήσω, γι' αυτό είμαι υπεύθυνος.
Και γι' αυτό σας φωνάξαμε, γιατί είναι ένας πολύ συγκεκριμένος κλάδος. Πάνω στην ακτινογραφία τουλάχιστον έχω ειδικότητα, γιατί 16 χρόνια προϋπηρεσία. Για καρκινοπαθείς, για ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν καθημερινά. Έτσι ακριβώς είναι. Σας είπα τις συνέπειες θα είναι ολέθριες για ένα καρκινοπαθή. Ο οποίος καρκινοπαθής ή θα περιμένει σε άλλα νοσοκομεία ποια στη λίστα. Ποια είναι η καθυστέρηση, κύριε Χριστογιάννη? Η καθυστέρηση μπορεί να είναι 2, 3, 4 μήνες αναμονή σε κάποια άλλα νοσοκομεία. Όπως ο Άγιος Σάβας και το Αττικό. Ο Άγιος Σάβας και το Αττικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν το μεγαλύτερο μέρος των καρκινοπαθών. Γιατί έχουν τα περισσότερα μηχανήματα. Συγκεκριμένα ο Άγιος Σάβας έχει 3 γραμμικούς επιταχυντές και 2 κοβάλτια. Το Αρετέο Νοσοκομείο έχει 2 γραμμικούς επιταχυντές, σύστημα υπερθερμίας και νέο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας και εξομοίωση θεραπείας. Το Αττικό Νοσοκομείο έχει 2 γραμμικούς επιταχυντές και μετά πάμε στο Μεταξά και Άγιαν Άργυρη, στην Κηφισιά. Τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μεγάλο όγκο ασθενών. Τα τρία μεγαλύτερα είναι αυτά που σας ανέφερα και πριν. Και οι 2-3 εβδομάδες που είπατε είναι. 2-4 εβδομάδες έχουμε αυτή τη στιγμή αναμονή στο Αρετέιο. Γιατί? Σας φαίνεται πολύ? Είναι πάρα πολύ λίγο. Γιατί είναι τεράστιος όγκος των ασθενών. Αυτή τη στιγμή υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία 120 άτομα. Αυτό σας λέω. 60 άτομα θα μείνουν στο δρόμο. Αν αύριο από Δευτέρα βγούμε σε αυτοδίκαιη αργία. Εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι εκεί. Ο συνάδελφος δεν θα μπορέσει να γίνει. Ο άνθρωπος αυτός, τα παιδάκια που έχουμε αυτή τη στιγμή, 18-19 χρονών με κακοήθεια νεπλασία και λεμφώματα Hodgkin, δεν ξέρω από πού θα πάρουν απάντηση. Λογικά θα περιμένουν να πάρουν μια απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν ξέρω από πού. Εγώ δεν θα μπορέσω να πω κάτι άλλο, γιατί δεν γνωρίζω. Θα μας δώσουν κάποιες απαντήσεις οι αρμόδιοι. Όχι εγώ τουλάχιστον, πάνω σε αυτό το θέμα. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι κτλ. Σίγουρα δεν θα είναι ότι καλύτερο. Θα ταλαιπωρηθούν αρκετά, αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο. Ή στην αναμονή ή να απευθυνθούν σε ένα ιδιωτικό κέντρο με μεγάλο οικονομικό κόστος. Έτσι το ξαναλέω. Το οποίο είναι. Το οικονομικό κόστος είναι ανάλογα σε ποιο ιδιωτικό κέντρο πας, τι τεχνική κάνεις. Υπάρχουν πολλές τεχνικές θεραπείες. Μπορεί να κάνουν ένα 2D απλό πεδίο, πλέον δεν υπάρχει. Ένα 3D τέλος πάντων πεδίο, ή να πάμε στην τεχνική μεταβαλλόμενης έντασης δέσμης. Αλλά μην σας λέω τεχνικές ακτινοθεραπείας και γίνομαι κουραστικός. Κυμαίνεται, να σας πω το ποσό. Κυμαίνεται από 2 μέχρι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Μπορεί να φτάσει και να ξεφύγει πάνω από τα 7. Επομένως, και μπορεί να συμπεριλάβεται μέσα και αυτά και στην αμοιβή του γιατρού, βέβαια. Έτσι. Οι ασθενείς που δεν θα εξυπηρετούνται επομένως από τα πανεπιστημιακά και δημόσια νοσοκομεία, θα πρέπει αναγκαστικά να πάνε στα ιδιωτικά. Έτσι, αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη. Βέβαια με το κόστος. Με το συγκεκριμένο κόστος. Με το συγκεκριμένο κόστος. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Δεν θα βρεθεί λύση, πιστεύω. Γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Το κόστος είναι μεγάλο. Και σας είπα, αυτή τη στιγμή που ο άνθρωπος, μια οικογένεια σκέφτεται να πάει σούπερ μάρκετ, έτσι, να πάρει ένα γάλα στο παιδί του, πώς θα πάει να κάνει ακτινοθεραπεία σε ένα μεγάλο ιδιωτικό κέντρο, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, για να κάνει μια θεραπεία προστάτης ή προστάτου MRT. Πώς θα την κάνει? Απλά δεν θα την κάνει. Στο Αρετέιο θα μπορέσει, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όμως θα μπορέσει να το κάνει. Αυτή είναι η διαφορά. Και θα το κάνει εξίσου ίδια όπως θα το κάνει και σε ένα μεγάλο ιδιωτικό κέντρο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Πώς αισθάνεστε εσείς προσωπικά? Αισθάνεστε ότι δεν σας σέβονται? Αισθάνεστε ότι δεν σέβονται τη δουλειά που κάνετε? Ότι δεν γνωρίζουν τη δουλειά που κάνετε? Αισθάνομαι αδικημένος. Όχι μόνο εγώ και οι συνάδελφοί μου. Οι συνάδελφοί μου σε όλες τις πανεπιστημιακές κλινικές, οι συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν έχουν δει το έργο πραγματικά. Όχι μάλλον δεν το έχουν δει, το ξέρουν πολύ καλά, αλλά δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν. Κάποιοι άνθρωποι και στο Υπουργείο Παιδείας και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ιατροί, ακτινοφυσικοί, τεχνολόγοι ακτινοθεραπείας, σας είπα για το ευαίσθητο αυτό κομμάτι, όχι απλά πρέπει να τιμωρούνται, αλλά πρέπει να βραβευτούν. Εγώ αυτό έτσι πιστεύω και έτσι νιώθω. Νιώθω αδικημένος, αλλά τουλάχιστον να ακουστώ και να νιώσω καλύτερα για να πω έτσι όπως νιώθω μέσα μου. Να βγάλω αυτό το πράγμα από μέσα μου τουλάχιστον. Νιώθω αδικημένος. Νιώθω αδικημένος. Πόσα χρόνια είσαστε στο Αρετέιο? Στο Αρετέιο Νοσοκομείο είμαι 14 χρόνια. Έχω προϋπηρεσία προηγουμένως στο ακτινοθεραπευτικό του Αγίου Σάβα και στο ακτινολογικό τμήμα του Αγίου Σάβα. Ήμουν 1,5 χρόνο εκεί και έχω κάνει και ένα 1,5 χρόνο σε ιδιωτικό κέντρο. Μην το αναφέρω. Πάλι σε ακτινοθεραπεία. Δεν χρειάζεται να αναφέρω όνομα. Άρα μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη εμπειρία. Ναι, η εμπειρία μου είναι αυτή. Πάντα σαν τεχνολόγος ακτινοθεραπείας. Είχα να κάνω πάντα με την ακτινοθεραπεία. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο, δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Πόσος χρόνος χρειάζεται για έναν
νέο υπάλληλο, να υποθέσουμε ότι δεν θα βρίσκεστε εσείς στη συγκεκριμένη θέση και να υποθέσουμε ότι θα έρθει κάποιος άλλος να σας αντικαταστήσει. Πόσο καιρό χρειάζεται να μάθει τη δουλειά σας ο νέος υπάλληλος? Όταν λέμε εντελώς ανειδίκευτος χωρίς εμπειρία, πάνω από 1,5 χρόνο ίσως. Η ακτινοθεραπεία δεν είναι εύκολο πράγμα. Η ακτινοθεραπεία τρέχει καθημερινά. Εγώ, ακόμα και μετά από 16 χρόνια τεχνολόγος υπεύθυνος του γραμμικού επιταχυντή στο Αρετέο Νοσοκομείο, μαθαίνω καθημερινά. Πρέπει να είμαι καθημερινά στο διαδίκτυο, να είμαι καθημερινά με ένα βιβλίο, να πηγαίνω τουλάχιστον με τους συναδρέφους μου πάνω από 4-5 σεμινάρια το χρόνο ογκολογικά για να ενημερωνόμαστε, γιατί αυτό οφείλουμε. Η ακτινοθεραπεία είναι επιστήμη. Οι τεχνολογίες τρέχουν. Δεν τελειώνει κάπου. Εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για ένα νέο υπάλληλο ανειδίκευτο, χωρίς να έχει εμπειρία, να χειριστεί ένα γραμμικό επιταχυντή. Πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν δηλαδή καθυστερήσεις στη λειτουργία. Τεράστιες. Αυτό το γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με ακτινοθεραπεία. Mm-hmm. Το γνωρίζουν άνθρωποι της ακτινοθεραπείας, γνωρίζουν πολύ καλά τι λέω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι και τρέχει συνεχώς. Κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τι γίνεται. Ο τεχνολόγος ακτινοθεραπείας είναι ο ποδοσφαιριστής μέσα στο τερέν. Ο γιατρός, ο προπονητής και μάνατζερ ο ακτινοφυσικός, που είναι υπεύθυνος για το πλάνο θεραπείας. Οπότε ο ποδοσφαιριστής πρέπει να σκοράρει. Mm-hmm. Πρέπει να είναι έτοιμος για να σκοράρει. Mm-hmm. Να ακτινοβολήσει τον όγκο στόχο. Έτσι, για να δώσει τη ζωή στον ασθενή. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί ένας ανειδίκευτος να αποδώσει τα μέγιστα σε ένα χρόνο. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κανένα. Τι προβλήματα εντοπίζετε εσείς από τη στιγμή που θα έρθει αυτός ο νέος υπάλληλος, θα μπει στη δική σας θέση, ποιο είναι το αντίκτυπο στους ασθενείς? Δεν θέλω να μου πείτε αυτά που μου είπατε πριν. Θέλω να πούμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Οι ασθενείς απλά δεν θα νιώθουν άνετα, θα έχουν διαφορετική ψυχολογία, θα καταλάβουν πως το ιστορικό η απειρία... Υπάρχει το ιστορικό κάθε ασθενούς. Βέβαια υπάρχει το ιστορικό κάθε ασθενούς. Το ιστορικό κάθε ασθενούς υπάρχει, ενημερώνεται στο φάκελο του κάθε ασθενούς, υπάρχει διαφορετικά και ξέρουμε τα πάντα γι' αυτόν. Βεβαίως υπάρχει το ιστορικό κάθε ασθενούς. Το πώς θα νιώθει τώρα με ένα νέο υπάλληλο κτλ. Σίγουρα δεν θα νιώθει καλά. Αυτό το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Είναι σαφές. Mm-hmm. Mm-hmm. Το ηθικό κομμάτι στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Χριστογιάννη. Το ηθικό κομμάτι όσον να κάνει τους ασθενείς. Το ηθικό κομμάτι, όπως σας είπα, όσο αφορά των ασθενών, να σας πω για την καθημερινή μου, τι βλέπω κάθε μέρα μέσα στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Σας είπα, όλοι οι ασθενείς είναι με το ερωτηματικό. Ρωτάνε, δεν ξέρουν τι γίνεται. Είναι σαν να λένε, αύριο θα έρθω για θεραπεία. Σαν να μου λένε. Ρωτάνε την γραμματεία, δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Είναι με το ερωτηματικό, θα προλάβω να τελειώσω? Εγώ αυτό βλέπω καθημερινά. Είναι όλοι με το ερωτηματικό. Δεν ξέρω να απαντήσω, δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις σε αυτούς, αλλά σίγουρα δεν είναι καλά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι και ψυχολογικά και με τη γραφειοκρατία, κυρία Παπατσάκωνα. Και πλέον και εγώ δεν έχω την ψυχολογική. Ποια είναι η γραφειοκρατία, κύριε Χριστογιάννη? Η γραφειοκρατία όσο αφορά, αν όχι την αναμονή, όλη την έγκριση που πρέπει να πάρουν, να πάνε στον ελεγκτή κτλ. Έτσι χρειάζεται μια γραφειοκρατία για να μπορέσουν να κάνουν θεραπεία. Βέβαια αυτό τώρα έχει πάει καλύτερα, δηλαδή έχει μπει σε καλύτερο δρόμο ο ρόλος της γραφειοκρατίας για να ξεκινήσει ακτινοθεραπεία. Αλλά δεν πάβει αυτοί οι άνθρωποι να είναι πάρα πολύ σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σας είπα, ο ρόλος της ακτινοθεραπείας και των τεχνολόγων και των ιατρών που έρχονται σε επαφή καθημερινά είναι και του ψυχοθεραπευτή. Γιατί η μισή ψυχολογία είναι η θεραπεία. Αν ο ασθενής δεν είναι σε καλή διάθεση, να το πω έτσι, ψυχολογική κατάσταση, δεν θα τα καταφέρει. Είναι αρκετά δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι και πολύ ευαίσθητο, κύριε Παπατσάκωνα. Είναι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Ταλαιπωρημένοι πραγματικά. Και τώρα με όλη αυτή την κρίση και με τα προβλήματα τα οικονομικά που έχουν οι καρκινοπαθείς, είναι ακόμα πιο δύσκολα. Τουλάχιστον εγώ στο Αρετέιο καθημερινά αυτό που βλέπω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν απέχουμε από τα καθήκοντά μας. Μέχρι τελευταία στιγμή αποφασίσαμε με τους συναδρέφους μου, μέχρι να βγούμε σε αυτοδίκαιη αργία, όπως λέει ο κύριος Υπουργός Παιδείας, θα βρισκόμαστε στο πόστο μας.
Έχουμε 3-4 παιδιά αυτή τη στιγμή που ακτινοβολούμε με λεφώματα Hodgkin. Έχουμε κάποιες κυρίες με αιμορραγίες ενδομητρίων, οποία θέλουν άμεσα ακτινοβόληση και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο να αιμορραγεί. Έτσι, πρέπει να ακτινοβολήσουμε τον όγκο. Και βρισκόμαστε στις θέσεις μας. Περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή να βγουν οι αποφάσεις για να μπορέσουν να μας καταργήσουν. Απλά οφείλουμε, θα είναι εγκληματικό από πλευρά μας, να σταματήσουμε την ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία στο Αρετέιο λειτουργεί καθημερινά, δεν έχει γίνει ούτε μια μέρα απεργία, που δεν σημαίνει πως είμαστε ενάντια στην απεργία, απλά εξηγώ. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το κομμάτι και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο χωρίς θεραπεία. Αυτό αποφασίσαμε τους συναδέλφους. Είναι ενημερώσει και ο Σύλλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών και θα συνεχίσουμε μέχρι τελευταία στιγμή να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας. Έτσι όπως ξέρουμε τόσο καιρό και έτσι όπως κάνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πού το βλέπετε να πηγαίνει, κύριε Χριστογιάννη? Δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό. Εγώ απλά οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο, να ενημερώσω τον κύριο Αρβανιτόπουλο, να ξέρει κάποια πράγματα. Είμαστε εκεί πέρα. Ελάτε να δείτε τη δουλειά μας. Προσκαλώ οποιονδήποτε. Ελάτε να μας αξιολογήσετε. Ελάτε να δείτε το έργο μας. Ρωτήστε τους καρκινοπαθείς που είναι έξω αν είναι ευχαριστημένοι. Όχι συγκεκριμένα από μένα, από τους ιατρούς μας, από τον καθηγητή μας. Από όλο το έργο αυτό που γίνεται, από το Αρετέιο Νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 100 ετών, που είναι το. Ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή για μένα τουλάχιστον. Και έχει βγάλει μεγάλους γιατρούς, μεγάλους επιστήμονες. Και ας κρυθούμε για αυτό που κάνουμε. Δεν είπα να μην αξιολογηθώ. Δεν είπα να μην κρυθώ. Απλά τουλάχιστον να δουν κάποια πράγματα. Ας έρθει κάποιος και ας κρίνει. Ας ρωτήσει τους ασθενείς. Ας έρθουν να δουν. Τους προσκαλώ. Ας έρθει κάποιος. Είναι όλο εντελώς πρόχειρα στημένο. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω και αυτό λέω. Πληρώνεστε κανονικά? Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται με τους διοικητικούς υπάλληλους. Εγώ, όσο αφορά μέχρι την τελευταία. Την ημέρα μισθοδοσίας μου πληρώθηκα κανονικά. Εξάλλου ήμουνα στην εργασία μου όπως όφυλα με τους συναδέλφους μου και όπως σας ενημέρωσα τι έγινε και πληρωνόμουν κανονικά. Ναι, δεν έχω λόγο να σας πω ψέματα. Έτσι, εξάλλου βρίσκομαι στην εργασία μου και τα καθήκοντά μου τα εκτελώ καθημερινά. Mm-hmm. Σας λέω τα πράγματα όπως έχουν. Ναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω με τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, τους καθαρά διοικητικούς τι γίνεται. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό σας το πει ο πρόεδρος του Συλλόγου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εντάξει, μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά που προσφέρετε έργο και βοηθάτε πολύ κόσμο να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Εσείς και εγώ το βλέπουμε έτσι. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην το βλέπουν έτσι, κυρία Παπατσάκο. Και αυτό αποδεικνύεται τελικά με όλο αυτό το. Με όλη αυτή την κοία, την κοινή υπουργική απόφαση που έχει βγει. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να το βλέπουν έτσι ή δεν ξέρω τι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να το βλέπω με το δικό μου μάτι εγώ και εσείς. Και ο κόσμος βασικά που κινδυνεύει, ο άνθρωπος που έχει ανάγκη από άμεσα από ακτινοθεραπεία. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις στο Αρετέιο, γενικότερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πως θα βρει και θα είναι σίγουρος για τη θεραπεία που θα κάνει και ξέρει τις υπηρεσίες υψηλής υγείας, υψηλού επίπεδου υγείας. Mm-hmm. Τώρα όλο αυτό που θα πάει δεν γνωρίζω να σας πω. Εύχομαι να είναι ευχάριστα τα πράγματα τελικά το τέλος. Και όχι δυσάρεστα, γιατί σας είπα, πάλι ο κόσμος θα την πληρώσει. Όσον αφορά, όχι, δεν μιλάω για μένα και τους συναδρέφους μου. Μιλάω για τον κόσμο που έχει πιο άμεση ανάγκη, μιλάω για τους καρκινοπαθείς. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι που θα βρεθούν στον δρόμο, είναι και ο καρκινοπαθής που θα βρεθεί χωρίς θεραπεία τελικά. Θα την πληρώσει πάλι αυτός, για μια ακόμα φορά. Στο κράτος πρόνοιας και την Ελλάδα του 2013. Τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω. Έχετε, εκτός από τις μηνύσεις που έχουν γίνει από τους διοικητικούς υπαλλήλους, εσείς έχετε έρθει σε επαφή, έστω με το, εκτός από, και από αυτήν την επιστολή από το Αρετέιο Νοσοκομείο του κυρίου Βόρου. Κάτι άλλο προσωπικά σαν νοσοκομείο δεν έχει γίνει. Έχουμε ενημερώσει τον κύριο Αρβανιτόπουλο, τον Υπουργό Υγείας. Ενημερώνουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως βλέπετε. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο. Πιστεύω το γνωρίζαν αυτό. Ήδη είναι ενήμερο όπως βλέπετε και με την επιστολή του Προέδρου του Αρετέιου Νοσοκομείου και ξέρουν το πρόβλημα. Από εκεί πέρα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Εμείς είμαστε εδώ πέρα. Καθημερινά θα μας βρουν στο νοσοκομείο και είμαστε σε διάθεση
για να συζητήσουμε. Δεν αναρωτιέστε γιατί το κάνουν, κύριε Χριστογιάννη. Δεν έχετε αναρωτηθεί γιατί το κάνουν. Γιατί τώρα δεν μιλάμε για, μόνο για ανθρώπους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις ή σε γραφεία. Μέσα, να το πούμε, άνθρωποι, γραφιάδες στην ουσία. Γιατί μπορεί να έχουν ένα άλλο σχέδιο. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς γιατί το κάνουν. Δεν μπορεί να είμαι στο μυαλό του κάθε υπουργού. Σίγουρα, γιατί γίνεται, δεν λέω ότι γνωρίζετε έτσι, και ξέρετε τι μπορεί να σκέφτονται ή για ποιο λόγο το θέμα κάνουν. Το θέμα το γνωρίζουν πολύ καλά. Ίσως έχουν πάρει ένα σχέδιο και θέλουν να το εφαρμόσουν. Δηλαδή, δεν από ξέρω. Εσάς πιστεύετε ότι θα βγάλουν άκρη, ότι θα μπορέσουν να. Αυτά που ζητάει η Τρόικα, ας πούμε, και αυτά που, έχει το, που έχουν μπει. Και που έχουν ζητήσει και που έχουν υποσχεθεί ότι θα γίνουν σε κάθε Υπουργείο. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο? Και μιλάμε μόνο για ένα εισιτήριο 25 ευρώ αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε μόνο για ένα εισιτήριο 25 ευρώ. Ναι, είναι δεν είναι μόνο το εισιτήριο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σίγουρα δεν είναι μόνο το εισιτήριο. Είναι η λειτουργία ενός ολόκληρου νοσοκομείου. Είναι η λειτουργία ασθενών. Σίγουρα, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Εμείς προς το παρόν δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Περιμένω να μας απαντήσουν. Είμαστε στη διάθεση όποιου χρειαστεί. Είμαστε εδώ πέρα να συζητήσουμε, να δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Έχουμε όλα τα έγγραφα να τα καταθέσουμε. Και είμαστε εκεί πέρα. Γνωρίζετε που είμαστε, δεν κρυβόμαστε. Ξέρετε που είμαστε. Είμαστε στο Αρετέιο Νοσοκομείο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μπορεί να μας βρείτε εκεί πέρα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εμείς είμαστε στη διάθεση του καθενός. Αυτό και είπα και πριν. Γι' αυτό ας αξιολογηθούμε λοιπόν και ας έρθουν να δουν τι ακριβώς γίνεται και τι προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χρόνια τώρα, όχι μόνο το συγκεκριμένο έτος που διανύουμε. Χρόνια. Επομένως, να πούμε ξανά ότι δεν πιστεύετε ότι έχει γίνει σωστή αξιολόγηση. Εγώ αυτό πιστεύω, ναι, δεν έχει γίνει σωστή αξιολόγηση. Δεν έχει. Πώς θα έπρεπε να γίνει, κατά τη γνώμη σας, κύριε Χριστογιάννη? Έπρεπε να έχει βγει ένα σχέδιο όσον αφορά τις πανεπιστημιακές μονάδες. Να δούνε τον κόσμο που χρειάζεται να λειτουργήσει. Γιατί σας είπα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει από παιδικούς σταθμούς μέχρι γραμμικούς επιταχυντές. Mm-hmm. Να μπει ένα σχέδιο από κάτω, ξέρουν τα πάντα. Η επιτηρήτρια του νοσοκομείου ξέρουν ο καθένας που είναι ακριβώς. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση που λένε από το Υπουργείο Παιδείας δεν γνωρίζουμε. Δεν το έχουν πει αυτό, να υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζουν ο καθένας που είναι. Έτσι. Ξέρουν πολύ καλά. Οπότε πρέπει να βγάζουν ένα οργανόγραμμα και να κρίνουν άμα υπάρχουν υπεράριθμοι. Ναι, συμφωνώ και εγώ. Ο πρώτος θα είμαι που θα πω ο υπεράριθμος σε μια θέση πρέπει να είναι για 3 και να είναι 10, να μεταφερθεί κάπου αλλού για να δουλέψει πιο σωστά ένα τμήμα. Ένα τμήμα που έχει απώλειες. Έτσι. Απλά αυτή τη στιγμή το μόνο που κοιτάνε είναι αριθμοί. Δεν κοιτάνε το Πανεπιστήμιο Αθηνών ποιες είναι οι υπηρεσίες του που προσφέρει. Είναι τεράστιες. Τεράστιες. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Εκτός από το παράδειγμα που σας είπα όσον αφορά το ακτινοθεραπευτικό κομμάτι το δικό μας. Είναι όλες αυτές οι πανεπιστημιακές κλινικές, η μονάδα εντατικής θεραπείας, πάρα πολλές κλινικές, καρδιολογικές κλινικές. Είναι πάρα πολλά τα μέρη του πανεπιστημίου. Η ολόκληρη επιτηρίδα για όλα τα σημεία του πανεπιστημίου είναι 387 σελίδες. Δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα αυτά. Σας έχω φέρει ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια εδώ πέρα, όπως βλέπετε, για να ξέρετε ακριβώς τι είναι. Ολόκληρη είναι η μισή την ιατρική σχολή, σας έχω φέρει αυτή τη στιγμή, mm-hmm. για να ξέρετε ακριβώς τι γίνεται. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια που θίγονται. Δεν είναι μόνο το κομμάτι των διοικητικών υπαλλήλων, όπως σας είπα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι πάρα πολύ μεγάλος το ρόλος, εκτός από την υγεία και στον τομέα της παιδείας. Και βλέπουμε ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο, είναι το ένα και μοναδικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτή η στιγμή πλήττεται και υποβαθμίζεται. Λογικά θέλουν να γίνει ιδιωτικό, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Να μπει κάποιος ιδιώτης μέσα, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ. Και αυτό τι συνεπάγεται. Οπότε εκτός από την υγεία που θα πρέπει να πληρώνεις αδρά σε ένα ιδιωτικό κέντρο, δεν θα μπορείς και να σπουδάσεις πλέον. Θα πρέπει να πληρώνεις και γι' αυτό. Και όπως σας εξήγησα, στις συγκεκριμένες εποχές που περνάμε, που δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε το 25 ευρώ για να μπούμε στο νοσοκομείο. Χτύπα ξύλο να μην χρειαστεί για κανέναν. Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε ακτινοθεραπεία και να σπουδάσουμε, όταν δεν θα μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ? Το σκεφτόμαστε. Είστε τρία άτομα που χειρίζεστε τον γραμμικό επιταχυντή. Ναι, είμαστε τρία άτομα τεχνολόγια ακτινοθεραπείας στο Αρετέιο Νοσοκομείο.
Τρία άτομα για ένα νοσοκομείο. Ναι, τα τρία άτομα αυτά είναι προσωπικό ασφαλείας. Δηλαδή αυτός είναι ο αριθμός που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά τους γραμμικούς επιταχυντές. Τρία άτομα πρέπει να είναι. Είναι το όριο, το προσωπικό ασφαλείας. Άμα λείψει ο ένας, θα είναι τουλάχιστον δύο. Αλλιώς η ακτινοθεραπεία είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Βασικά έχουμε πολλές ελλείψεις. Δεν υπάρχει ούτε νοσηλευτικό προσωπικό. Οπότε αναγκαζόμαστε εμείς να κάνουμε καμιά φορά τους νοσοκόμους. Εγώ πολλές φορές ήμουν με έμπλαστρα πίσω για να μπορέσω να κάνω και τη δουλειά αυτή. Και ελλείψεις, μην πάμε σε ελλείψεις τώρα, δεν χρειάζεται να το πω. Εντάξει, δουλεύουμε με ένα κουτί γάντια και με λίγο ενόπνευμα που κρύβω στα ντουλάπια. Να το πούμε. Αυτό γιατί γίνεται. Σας είπα, δεν και είναι πολλές φορές αναγκαζόμαστε να ψωνίσουμε και απολυμαντικά για να απολυμάνουμε το τραπέζι του γραμμικού επιταχυντή. Έτσι ακριβώς γίνεται, εκεί πέρα είμαστε και ελάτε να τα δείτε, δεν κρύβουμε κάτι. Δεν πάω εκεί πέρα, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν με νοιάζει αν ντρώσω λίγο παραπάνω ή αν βάλω δύο έμπλαστρα στην πλάτη μου. Με νοιάζει να εξυπηρετείται ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος που έχει υποστεί πάρα πολλά, εκτός από την οικονομική κρίση, δεν μιλάω μόνο για την οικονομική κρίση, μιλάω για την αρρώστια αυτή και την ταλαιπωρία που έχει περάσει, έτσι, και θέλει από κάπου να πιαστεί, από κάπου να ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, σε αυτό στον κόσμο δεν πρέπει να στερήσουμε το χαμόγελο, κυρία Παπατσάκων. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να του δωρήσουμε το χαμόγελο και να του δώσουμε την υγεία που ψάχνει και είναι τόσο σημαντικό αγαθό. Αυτό. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο, κύριε Χριστογιάννη, σήμερα που σας έχουμε εδώ, έτσι για να κλείσουμε. Να είναι λίγο αισιόδοξος. Και εγώ αυτό προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος. Και όσον αφορά το τμήμα, μέχρι την τελευταία στιγμή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το. Εξάλλου το ξέρουν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε εμάς την ακτινοθεραπεία, να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Θα το παλέψουμε και να μην στεναχωριούνται κι αυτοί. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Θέλω να πιστεύω πως θα πάνε όλα καλά και για το Πανεπιστήμιο. Να δει και ο κύριος Αρβανιτόπουλος τι ακριβώς γίνεται. Γιατί οφείλει σαν Υπουργός Παιδείας να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Όπως σας είπα, το γνωρίζει, αλλά μάλλον. Δεν ξέρω γιατί καθυστερεί και δεν έχει δώσει μια απάντηση. Να μας δώσει μια απάντηση, να ξέρει τι γίνεται. Εμείς είμαστε εκεί πέρα στο Αρετέ Νοσοκομείο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και περιμένουμε να έρθετε να δείτε ακριβώς τι κάνουν. Και ο Υπουργός και εσείς και όλοι. Να δείτε το έργο μας. Όσον αφορά στους ασθενείς, που είναι το σημαντικότερο κομμάτι, να κάνουν υπομονή και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Όσον αφορά για τη θεραπεία τους. Αυτά. Εύχομαι γενικότερα ένα happy end. Εμείς θα επικοινωνήσουμε. Όχι μόνο για μας, γενικότερα για όλη την Ελλάδα, για όλο το σύστημα υγείας και παιδείας. Γιατί έτσι οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Mm-hmm. Ευχαριστώ Εμείς πάρα πολύ. Θα επικοινωνήσουμε και με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να πάρουμε και εμείς μία απάντηση σε όλα αυτά που είπατε εσείς σήμερα. Και πολύ. Για ποιο λόγο δεν βγαίνει προς τα έξω ότι δεν θίγονται μόνο διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά και ένας πολύ σημαντικός τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών. Και με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, είναι πολύ περίεργο για ποιο λόγο δεν έχει αναφερθεί ακόμα ο δικός σας κλάδος και για ποιο λόγο δεν βγαίνει προς τα έξω το δικό σας κομμάτι, που είναι πολύ σημαντικό στα νοσοκομεία και βρίσκεστε σε πολύ σημαντικές θέσεις. Μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο δεν έχει βγει τόσο καιρό και για ποιον λόγο δεν έχετε πάρει εσείς ακόμα απάντηση. Αυτό περιμένω, να πάρουμε μια απάντηση από τον κύριο Αρβανιτόπουλο, να μας πει γενικότερα τι γίνεται. Να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται. Αύριο μεθαύριο θα είμαστε σε αυτοδίκαια αργία, πρέπει να πάμε στο γραμμικό, πρέπει να κάνουμε θεραπείες. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Πρέπει να πάρουμε μια απάντηση από τον κύριο Υπουργό και από τον κύριο Άδωνη να ξέρει την κατάσταση. Σαν Υπουργός Υγείας να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Mm-hmm. Τον καλούμε και τον κύριο Άδωνη να έρθει να δει ακριβώς τι γίνεται, όπως τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπατσάκου. Να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για όλους. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσετε το έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το συνεχίσετε, ευχόμαστε όλοι. Και να δίνετε δύναμη στους ανθρώπους όσο μπορείτε. Θα συνεχίσω όσο έχω και εγώ δύναμη, θα σφίγγω τα χέρια και θα πηγαίνω. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χριστογιάννη. Και εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα δείτε και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας, στο zoogla.gr, αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς γίνεται με το μέτρο της διαθεσιμότητας και γιατί παρουσιάζουν μόνο τους διοικητικούς υπαλλήλους και όχι και κάποιους άλλους που παίρνει μπάλα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο.